Ψαλμός Ρόλαμ Ταθήτα, 139 ψαλμός. Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις τη γλώσσα μου ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσες επ' εμέ τη χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος σε μέ. Είναι υψηλή, δε δύναμε να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό εις εκεί, εάν πλαγιάσω εις τον άδη δού εσύ. Εάν λάβω τα στέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα ίσκατα της θαλάσσης και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύξ λάμπει ως η ημέρα εισέ το σκότος είναι ως το φως. Διότι εσύ εμόρφωσα τους νεφρούς μου, με περιετήληξα εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν και γραμμένα. Ως και εμέρε καθάς εσχηματίζοντο και, ναι, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσο πολύτιμη είναι σε μέ βουλέ σου Θεέ, πόσο εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Εάν ήθελα να παριθμίσω αυτά υπερβαίνουσι την άμμον, εξυπνώ και έτι είμαι μετά σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς Θεέ, απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού άνδρες αιμάτων, διότι λαλούσι κατά σου ασεβώς, οι εχθροί σου λαμβάνουσι το όνομά σου επί ματέω. Μη δεν μισώ Κύριε τους μισούντασε και δεν αγανακτώ κατά των επισταμένων επί σε. Με τέλειον μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς. Δοκίμασέ μου Θεέ και γνώρισον την καρδία μου, εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας και οδήγησέν με εις την οδόν την αιώνιον. Αμήν. Δαβίδ ο δούλος του Θεού, άνδρας κατά την καρδία του Θεού, τον οποίον ο Θεός προσκάλεσε αφού διεπίστωσε και μάλιστα ανήγγειλε προς όλες τις δυνάμεις ότι ο Δαβίδ είναι ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, ο οποίος θα πράττει πάντοτε όλα τα θελήματα του Θεού. Και έτσι από μικρό παιδί τον εκάλεσε ο Θεός, 17 χρονών τον οδήγησε σε θαυμάσια και τεράστια, καθώς του δώσε σοφία και σύνεση και συνέτριψε τον Γολιάθ, τον προμαχητή των Φιλιστέων. Μέχρι τα 30 του χρόνια ήταν διωκόμενος από τον Σαούλ, αν και είχε και το χρήσμα και τις υποσχέσεις ότι θα βασιλεύσει. Στα 30, αφού ο Θεός εξεπλήρωσε τους χρόνους και τους καιρούς για τη ζωή του Σαούλ, ο Θεός πραγματοποίησε την υπόσχεσή του και έθεσε βασιλιά επί τον Ισραήλ, καταρχάς επί τον Ιούδα πρώτα και σε 7 χρόνια επί όλων τον Ισραήλ, τον Δαβίδ, το άντρα κατά την καρδία του Θεού. Περάσαν τα χρόνια, ο Θεός ήταν μαζί του και ο Δαβίδ μπορεί τώρα να ψάλει, να δοξάσει με αποκάλυψη για τα πράγματα του Θεού, αλλά και με προσωπική εμπειρία. Έχει πια γνώση, επίγνωση και φανέρωση Θεού. Ξέρει ο Δαβίδ ποιος είναι ο Θεός. Μπορεί να πει γνωρίζω σε ποιον επίστευσα. Και μέσα από τον ψαλμό του αυτό ομολογεί. Κύριε, σ' όλη μου τη ζωή με δοκίμασες και με γνώρισες. Είσαι εσύ αυτός που γνωρίζεις και το καθισμά μου και την εγερσή μου, δηλαδή πάντοτε τι κάμνω εσύ το ξέρεις. Είσαι εσύ αυτός που νοείς τους λογισμούς μου και μάλιστα από μακριά. Δηλαδή πάντοτε εσύ γνωρίζεις τι εγώ σκέφτομαι.
Είσαι εσύ που εξερευνάς το περπάτημά μου και το απλαγίασμά μου. Είσαι απόλυτα γνώστης του τι σχεδιάζω. Γνωρίζεις επίσης πάσα στα σοδούς μου. Ξέρεις πού πάω και πού πρόκειται να πάω, πού πηγαίνω. Και τέλος, πριν έρθει ο λόγος μου εις τη γλώσσα μου, Κύριε, γνωρίζεις το πάνω. Γνωρίζεις ακόμη και τι πρόκειται να πω. Δηλαδή, τα πάντα είναι φανερά στη ζωή μου. Τίποτα δεν υπάρχει που δεν το ξέρεις, Κύριε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εσύ πάντοτε ακόμη με προστατεύεις και μπροστά μου, εμπροστοφυλακή μου και οπισθοφυλακή μου και η χείρη σου είναι πάντοτε επάνω μου. Και αυτό το γνωρίζω, όπως είπαμε, και εκ πείρας προσωπικής, το γνωρίζει ο Δαβίδ, αλλά αυτό το γνωρίζει επίσης, αγαπητά μου αδέλφια, και εξ αποκαλύψεως του Θεού για όλη του τη ζωή. Και αυτή η γνώση είναι υπερθαύμαστη. Είναι υπέροχο να το γνωρίζω αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ καταφέρνεις στη ζωή μου τόσα πολλά να ξέρεις και τόσα πολλά να ενεργείς. Πού να πάω και γιατί να φύγω από το πνεύμα σου και από την παρουσία σου, πού να πάω? Κι αν ακόμη ανεβώ στον ουρανό, εκεί είσαι εσύ. Κι αν ακόμη πλαγιάσω εις τον Άδη, και εκεί είσαι εσύ. Κι αν ακόμη πετάξω και φτάσω μέχρι τα άκρα του ήλιου, και εκεί θα είσαι εσύ. Και μέχρι τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θα είσαι εσύ. Και εκεί η αγάπη σου θα είναι πάνω μου, για να με οδηγείς και να με κρατάς κοντά σου. Δεν με αφήνεις, δεν με εγκαταλείπεις. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, ό,τι και να κάνω, όσα και λάθη να κάνω, η φροντίδα σου και η προσοχή σου είναι επάνω μου. Και αν ακόμη πω ότι κινδυνεύω να βρεθώ στο απόλυτο σκοτάδι και η νύχτα να με σκεπάσει, για σένα και αυτό το σκοτάδι είναι φως και η νύχτα λάμπει για σένα σαν την ημέρα. Εσύ με γνωρίζεις απ' αρχής και όταν ακόμη με μόρφωνες εσύ εις την κοιλιά και τη μήτρα της μητέρας μου, φοβερός και θαυμασίος θε πλάστην. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς γίνεται μέσα σε λίγη σάρκα με την ένωση του οαρίου και του σπερματοζωρίου, το σπερματοζωαρίου, να βρεθεί εκεί μέσα η ψυχή. Θαυμαστά και υπέροχα με έπλασες. Μυστήριο είναι πως γεννιέται ο άνθρωπος, πως δημιουργείται και πως υπάρχει. Εσύ γνωρίζεις και το αδιαμόρφωτο της ψυχής μου και του σώματός μου. Γνωρίζεις τα πάντα. Για μένα είναι πολύτιμη η βουλή σου, η προθέση σου και τα σχέδιά σου. Τώρα ξέρω κι εγώ. Εσύ ξέρεις τα πάντα για μένα, αλλά ξέρω κι εγώ κάτι που είναι πολύ σοβαρό, ότι έχεις αγαθές βουλές για μένα. Έχεις σχέδια καλά. Έχεις προγραμματίσει ευλογημένη συνέχεια στη ζωή μου. Και αν ακόμη έρχονται ασεβείς εναντίον μου, εσύ, Κύριε, θα με ελευθερώσεις από αυτούς και θα τους διώξεις μακριά μου. Από κάθε κίνδυνο θα με προστατεύεις και θα με ελευθερώνεις. Έχει επίγνωση ο Δαβίδ. Κύριε, τους ασεβείς,
Εγώ τους απομακρύνω και έχω διαχωρίσει εντελώς, και εδώ να το προσέξουμε λίγο, από όλους τους ασεβείς έχω διαχωρίσει εντελώς τη θέση μου. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει με τέλειο μίσος, στην Καινή Διαθήκη μα τέλεια απόσταση υπάρχει μεταξύ εμού και του κόσμου, εμού και του λαού του Θεού και του κόσμου και του λαού της ανομίας. Όμως, αγαπητά μου αδέλφια, φτάνει στο τέλος σε κάτι που είναι και το μήνυμά μας σήμερα. Κύριε, παρόλα αυτά, σε παρακαλώ πολύ, δοκίμασέ με, γνώρισε την καρδιά μου, εξέτασέ με ακόμη περισσότερο, διερεύνησε τις σκέψεις μου και τους στοχασμούς μου. Μήπως υπάρχει στη ζωή μου οδός ανομίας την οποία ακόμη δεν έχω καταλάβει και δεν μου έχεις φανερώσει. Αλλού λέει φύλαξέ με από τα κρυφά αμαρτήματα. Εσύ γνωρίζεις τι φιλοξενώ στην καρδιά μου περισσότερο ακόμη και από μένα. Μπορεί να υπάρχει οδός ανομίας την οποία δεν την έχω συνειδητοποιήσει, δεν την έχω καταλάβει, δεν την έχω δώσει την πρέπουσα σημασία. Κύριε, ψάξε την καρδιά μου, βρες την κρυφή αυτή οδό ανομίας που μπορεί να υπάρχει μέσα μου, αφαίρεσέ τη, Κύριε, και τότε και ύστερα δώσε μου και οδήγησέ με εις την οδόν της ζωής της αιωνίου. Βλέπετε λοιπόν με αποκάλυψη, γιατί ο Δαβίδ είναι προφήτης και βασιλιάς και το Πνεύμα το Άγιο μίλαγε με αυτόν. Με αποκάλυψη Θεού λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι ο Θεός γνωρίζει για αυτόν και μάλιστα τα πάντα. Ακόμη ομολογεί τι γνωρίζει αυτός για τον Θεό και για τον εαυτό του. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο το οποίο δεν το ξέρει. Τα κρυφά αμαρτήματα, αυτά που είναι καταχωνιασμένα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που ο άνθρωπος δεν τα έχει διακρίνει και δεν μπορεί να τα διακρίνει. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι αυτό που σκέφτεται, αυτό που προγραμματίζει, αυτό που σχεδιάζει να περπατήσει, τελικά είναι οδός ανομίας, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο φιλοξενεί μέσα στην καρδιά του να αποτελεί, αγαπητά μου αδέλφια, σοβαρότατο πρόβλημα για τη σωτηρία του και τη ζωή του, για την αιώνια ζωή. Και επειδή αυτό δεν είναι λόγια του Δαβίδ, αν και είναι, αλλά στην πραγματικότητα λόγια του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι, απευθύνεται σε μας. Μπορεί πράγματι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να έχει έρθει στη ζωή μας και να έχει αλλάξει τη ζωή μας, να έχει διαμορφώσει νέες καταστάσεις και νέα πράγματα, να περπατάμε σε οδό ευλογίας, αγιασμού και τελειοποίησης ακόμη, προς τελειοποίηση. Αλλά έρχεται ο Θεός να μας πει κάτι που είναι μεγάλο μυστικό, ότι μπορεί μέσα στην καρδιά σου να φιλοξενείς κάτι, ένα να σου λείπει, ένα. Και αυτό το ένα να αποτελεί το πρόσκομα για την πορεία σου για την αιώνια ζωή. Η ψυχή του ανθρώπου όλων μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Εάν η αμαρτία μας, η ανομία μας, η οδός της ανομίας μας είναι αποκεκαλυμμένη σε μας, φανερωμένη σε μας από το Λόγο του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και από την αυτοεξέταση και τον αυτοέλεγχο που κάνουμε συνεχόμενα στη ζωή μας, αυτό είναι εύκολο να το προσπεράσεις με απλή μετάνοια, εξομολόγηση εξόλης της καρδιάς και εξήτηση του αίματος του Ιησού Χριστού προς αιώνια ζωή και σωτηρία. Αλλά εάν μέσα στην καρδιά μας
υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το έχουμε καταλάβει και λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα αυτής της ανομίας. Δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα αυτού του σχεδίου που έχουμε για τη ζωή μας και το οποίο, εάν εκπληρωθεί, θα μας οδηγήσει σε οδό ανομίας και απώλειας. Έρχεται ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να μας πει: δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, αλλά ο Κύριος σου και θέλει και μπορεί και σε προτρέπει να διερευνήσεις, να εξετάσεις, να εξητήσεις από Αυτόν, να ψάξει μέσα στην καρδιά σου, να δει εκείνη τη βουλή η οποία διαφέρει από τις βουλές του Θεού, εκείνη την επιθυμία ή εκείνο το σχέδιο που διαφέρει από τα σχέδια του Θεού, εκείνο το οποίο μολύνει το λίγο ένζυμο που μέσα σε όλο το αλεύρι θα το καταστήσει φύραμα, αυτή τη λίγη ζύμη, αυτή τη μικρή μυγούλα που έπεσε μέσα στο υπέροχο άρωμα το οποίο θα το κατακτήσει βρώμικο, αυτή τη μικρή αλόπεκα που εισήλθε χωρίς να το καταλάβεις μέσα στο χωράφι σου και θα καταστρέψει, μπορεί να καταστρέψει τον αμπελώνα σου. Αυτό το βρώμικο ποντίκι που μπήκε από την τρύπα του σπιτιού σου και μπορεί να μολύνει όλο το σπίτι. Αυτό το ελάχιστο το οποίο δεν το έχεις καταλάβει ή δεν έχεις κατανοήσει το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται ή που θα έρθει από αυτό. Αυτό το τόσο δά. Αυτό το σπόρο συνάπεως που δεν είναι τώρα από τον Κύριο αλλά είναι από σένα, από την καρδιά σου ή από τον κόσμο ή από τον διάβολο και το οποίο φύτρωσε μέσα στην καρδιά σου, αυτή η μικρή ρίζα πικρίας, αυτή η ελάχιστη υπερηφάνεια, αυτός ο ελάχιστος φόβος, αυτό το μικρό, αυτό βδέλυγμα που υπησήλθε χωρίς να το καταλάβεις και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Μόνο ο Θεός μπορεί να στο αποκαλύψει, να στο φανερώσει, αν του δώσεις την ευκαιρία να διερευνήσει και του εξητήσεις να σου αποκαλύψει. Και τότε εύκολα θα μπορέσεις και να το καταδικάσεις και να το επιτιμήσεις και να το διώξεις από τη ζωή σου, ώστε τα βήματά σου να είναι στέρεα, να είναι σταθερά πάνω στα ίχνη του Χριστού που θα σε οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Με άλλα λόγια και απλά λόγια, η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο εάν δεν πλησιάσουμε το Θεό να μας κάνει ένα πνευματικό check-up, μια πνευματική εξέταση μέσα στα βάθη της καρδιάς μας που κανένας δεν τα ξέρει, ούτε μπορεί να τα γνωρίσει παρά μόνο ο Θεός. Ας πούμε λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, έτσι πως ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει: Θεέ μου, δοκίμασέ με, γνώρισε εσύ την καρδιά μου, εξέτασέ με με μεγάλη προσοχή και μάθε τους στοχασμούς μου και δες μήπως υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας και δεν την έχω καταλάβει, και αν υπάρχει, ελευθέρωσέ με από αυτήν και οδήγησέ με στην οδόν την αιώνια τη δική σου. Αμήν. Να ψάλλουμε.